ξέρω ότι το ύφος, η έπαρση, η αλαζονία, η αντόμινε με επιθέσεις τις οποίες εξαπολύει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ακριβώς τα σημεία και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον ακροδεξιό και βάρβαρο λόγο τον οποίο αναπαράγει σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία ο κύριος, ο οποίος σήμερα θέλει να εμφανίζεται ως υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του αυτή αναδεικνύει ύφος και ήθος που δεν ταιριάζει σε αυτό το κοινοβούλιο, καθώς στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να αναπαράγει διάφορα δημοσιεύματα φίλων του δημοσιογράφων, τα οποία λειτουργούν με τρόπο που αμαυρώνουν υπολήψεις ανθρώπων, με τρόπο που, αν θέλετε, στοχοποιούν ακόμα και τον ίδιο μου τον αδερφό για το γεγονός ότι βρέθηκε σε μία διαδήλωση στο Λονδίνο για την οποία, προσέξτε κύριε Γεωργιάδη τώρα ποια είναι η διαφορά μας, για την οποία εγώ τη συμμετοχή του σε αυτή την πορεία δηλώνω απολύτως υπερήφανος και την προσυπογράφω στο σύνολό της. Διότι τι έλεγε, ότι απέναντι στον κύριο Ερντογάν δεν μπορεί να υψωθεί Ευρώπη φρούριο. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Γεωργιάδη. Όταν μας κατηγορείτε για τις ιδέες μας, όταν μας κατηγορείτε για την πολιτική μας στράτευση, εμείς δεν το βάζουμε στα πόδια όπως κάνουν οι ακροδεξιοί φίλοι σας, κύριε Γεωργιάδη, και όπως θα κάνετε και εσείς, και όπως κάνετε καθημερινά εσείς, ως κοινός ακροδεξιός, ο οποίος όταν βρίσκεται ενώπιον πολιτικής κριτικής, αμέσως τα αλλάζει, βάζοντάς το στα πόδια, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χίτα, έχετε το λόγο.